Μεσσηνία χωρίς αδέσποτα. Μέχρι πρότινος θα αποτελούσε ένα όνειρο. Πλέον όμως μπορεί να εξελιχθεί μέσα από την υλοποίηση του ομώνυμου προγράμματος σε μια απτή πραγματικότητα. Είναι συγκινητικό το πώς η κοινωνία μας αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια και δείχνει την αναγκαιότητα να δώσουμε λύσεις στο σοβαρό θέμα των αδέσποτων ζώων. Τον περασμένο Οκτώβριο, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, ανακοινώσαμε το νέο μας όραμα. Να κάνουμε την Κώστα Ναβαρίνο και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας ένα τόπο πρότυπο στη Μεσόγειο, στον οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι να θέλουν όχι μόνο να επισκεφτούν, αλλά και να ζήσουν. Ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος το δήλωσε ξεκάθαρα. Ο στόχος μας να αντιμετωπίσουμε το θέμα των δέσποτων εντάσσεται σε αυτό το όραμα. Δεν εννοείται μια περιοχή σαν τη δική μας, η οποία επιθυμεί να ταυτιστεί με την ποιοτική και αηφόρο ανάπτυξη, αλλά και που αποτελεί μία από τις πιο ιστορικές περιοχές Μεσογείου, με 4,5 χρόνια πολιτισμού, να έχει τόσα αδέσποτα στους δρόμους της. Είναι σημαντικό για τον τουρισμό μας να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, όπως σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου, όπου δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου αδέσποτα. Είναι σημαντικό για την ασφάλειά μας, καθώς η ύπαρξη αδέσποτων ζώων αποτελεί σημαντική αιτία ατυχημάτων στους δρόμους μας. Είναι σημαντικό για τα παιδιά μας, ώστε να ζουν σε μια κοινωνία που σέβεται και προστατεύει τη ζωή, το περιβάλλον και ό,τι ζει σε αυτό. Μέσα σε αυτή την προοπτική, το πρόγραμμα Μεσσηνία Χωρίς Αδέσποτα έχει βρει το δικό του ρυθμό υλοποίησης και στους χώρους του Ναβαρίνο Dunes στην Κώστα Ναβαρίνο παρουσιάστηκε. Οι στηρώσεις και η εκπαίδευση αποτελούν τους κεντρικούς άξονες του προγράμματος και είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μακροχρόνια. Ξεκινάμε λοιπόν με τον πρώτο πυλόν, ο οποίος αφορά τις στηρώσεις αδέσποτων ζώων. Η στήρωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ο μοναδικός τρόπος να κάνουμε έλεγχο πληθυσμού. Όταν λέω για στήρωση ζώων, δεν μιλάω μόνο για τα ζώα τα οποία είναι στον δρόμο. Μιλάω επίσης και για τα ζώα τα οποία έχουμε σπίτια μας. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα να το καταλάβει η τοπική κοινωνία. Ότι τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα, η Μεσσηνία, πρέπει να στηρώνουμε τα ζώα σπίτι μας και να μην δημιουργούμε νέο πληθυσμό. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις υιοθεσίες αδέσποτων ζώων. Αν κάποια οικογένεια, κάποιο σπίτι, κάποιο άνθρωπο επιθυμεί να αποκτήσει ένα κατοικίδιο, πρέπει να υιοθετήσει. Αυτό είναι ένα στοίχημα που το έχουμε σαν κοινωνία και πρέπει να το πάρουμε και να το φέρουμε εις πέρας. Εκπαιδεύσεις φορέων και μαθητών. Με μια σειρά δράσεων, το πρόγραμμα ξεκίνησε να υλοποιείται στους Δήμους Πύλου Νέστορης και Τριφυλίας τον περασμένο Νοέμβριο. Το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται περισσότερες δράσεις. Η προστασία των αδέσποτων ζώων περνάει ένα δυνατό μήνυμα πολιτισμού. Το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε 22 και 24 Νοεμβρίου, στηρώσαμε αδέσποτα ζώα, σκυλάκια σε συνεργασία με την μη κερδοσκοπική οργάνωση Dog Voice, αλλά και αυτό δεν είναι το μόνο. Με μια αναγκαστή συνεργασία που είχαμε, ο Δήμος Πύλου Νέστορος, ο Δήμος Τριφυλίας, η μη κερδοσκοπική οργάνωση και η οργάνωση τα αδέσποτα με φωνή, εγώ θα το πω στα ελληνικά κορίτσια, και με την Τέμες και με το ίδρυμα του καπετάνου Βασίλη και της Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, πραγματικά έβαλε τις βάσεις εκείνες ώστε αυτή η δράση να ενδυναμωθεί, να αγκαλιαστεί και να προχωρήσει. Το πρόγραμμα Μεσσηνία Χωρίς Αδέσποτα υλοποιείται από την Κώστα Ναβαρίνο, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Dogs Voice και έχει ως βασικό στόχο να κάνει τη Μεσσηνία έναν πρότυπο τόπο για την προστασία των ζώων. Πολύ μεγάλο στοίχημα να το αγκαλιάσουμε όλοι, να το δούμε σαν κάτι το οποίο επενδύει στον τόπο μας και στην κοινωνία, όχι μόνο για να γίνουμε καλύτεροι σε επιχειρηματικό επίπεδο, αλλά για να γίνουμε καλύτεροι και σαν άνθρωποι. Το ποίημα «Δεν απατώ» με του Γεωργίου Βυζινού είναι: «Ποτέ δεν θα πειράξω τα ζώα τα καημένα, μην τα χασα και εμένα και εκείνα δεν πονούν. Θα τα χαϊδεύω πάντα, προστάτης τους θα γίνω, ποτέ δεν θα τα αφήνω στους δρόμους να πεινούν». Να το στηρίξουμε και να συμμετάσχουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτό. Μιλώ και ως θελόντρια και ως φιλόζωη που επί πολλά χρόνια βλέπω το φαινόμενο αυτό στη Μεσσηνία και το όνειρο του Μεσσηνία χωρίς αδέσποτα και όλα αυτά τα ζωάκια σε οικογένειες είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό και ενθαρρυντικό και γεμάτο ελπίδα και αισιοδοξία. Κάνουμε αυτό ακριβώς το πράγμα. Κάθε δηλαδή φορά που προκύπτει μια αποστολή, πηγαίνουμε και διεκπεραιώνουμε την αποστολή και αυτό που προσπαθούμε και το πετυχαίνουμε με πολύ δυσκολία είναι
να μην έχουμε απώλειες. Όλοι οι ομιλητές της παρεμβάσης τους στάθηκαν στα όσα έχει προσφέρει μέχρι σήμερα η εμβληματική επένδυση του αείμνηστου καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, αλλά στάθηκαν και στο παράδειγμα που δίνουν οι συνεχιστές του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω δεμές αυτό το όμορφο κόσμο, τον καπτάν Βασίλη, την κυρία Γκάμερ. Η οικογένεια Κωνσταντακόπουλου, γιατί όλα ξεκινάνε από την οικογένεια. Ο πατριάρχης της οικογένειας, ο καπετάνος Βασίλης Κωνσταντακόπουλος και η σύζυγός τους δημιούργησαν εκείνες τις συνθήκες ώστε σήμερα αυτός ο ευλογημένος τόπος να έχει πάρει αυτή την κατεύθυνση. Αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα αν δεν ήταν η ομπρέλα η δικιά σας, κύριε Κωνσταντακόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα όλα έχετε προσφέρει στον τόπο μας και που συνεχίζετε και προσφέρετε. Η ευθύνη είναι δική μας πλέον. Η περιοχή μας μπορεί να αποτελέσει πρότυπο στη χώρα. Εμείς, τόσο ως ΤΕΜΕΣ, αλλά και ως Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Καρμό Κωνσταντακόπουλου, δεσμευόμαστε ότι τα επόμενα 3 χρόνια μαζί με τους Δήμους, τις επιχειρήσεις, τους εθελοντές μας και το σύνολο της τοπικής κοινωνίας θα στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία. Πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει η περιοχή μας πρότυπο, παράδειγμα στη χώρα μας, που θα το ακολουθήσουν και άλλες περιοχές για να οδηγηθούμε μια μέρα σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα.